Σοκ στη Θεσσαλονίκη. 68χρονος συνελήφθη για ασέλγεια σε βάρος 37χρονης με νοητική υστέρηση. Θα μας ενημερώσει ο Βαγγέλης Κοκολάκος. Η μητέρα της 37χρονης Νικόλα ήταν αυτή που αντιλήφθηκε τι συνέβαινε και από την καταγγελία της ξεκίνησε να εξεπιλύγεται το κουβάρι της υπόθεσης. Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες στο Αντένα, χθες το μεσημέρι ενημερώθηκε από κάτοικο της περιοχής που διαμένει ότι είδε την κόρη της να βρίσκεται στο σπίτι του 68χρονου. Η μητέρα πήγε άμεσα στο σημείο. Καλούσε στο τηλέφωνο την κόρη της, αλλά δεν απαντούσε. Ταυτόχρονα όμως μιλούσε και με αστυνομικούς του τμήματος ασφαλείας Οροκάστρου. Λίγο μετά είδε την κόρη της να βγαίνει από την πίσω πόρτα του σπιτιού. Όταν την ρώτησε τι έκανε στο σπίτι, αποκαλύφθηκε ο εφιάλτης. Ο 68χρονος, εκμεταλλευόμενος την ανικανότητά της να αντισταθεί, της έβγαλε την πλούζα και προχώρησε σε γενετήσεις πράξη βάρος της. Η 37χρονη κατέθεσε παρουσία ψυχολόγου και επιβεβαίωσε όσα ανέφερε η μητέρα της. Μάλιστα, δήλωσε πως ο 68χρονος έχει ενεργήσει σε βάρος της ξανά με τον ίδιο τρόπο το τελευταίο δίμηνο. Ο 68χρονος, μετά από έρευνα των αστυνομικών του οργανωμένου εγκλήματος, συνελήφθη και θα οδηγηθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα. Βαγγέλη, θύμα ξυλοδαρμού από συνομιλίκους του έπεσε ένας 15χρονος στην περιοχή της Τούμπας. Χθες το απόγευμα, Νικόλα, μια παρέα ανηλίκων πλησίασε τον 15χρονο. Για άγνωστη αιτία, τρεις εξ αυτών, επίσης 15 χρονών, επιτέθηκαν και χτύπησαν με γροθιές και κλωσιές στον ανήλικο. Ο 15χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και αποχώρησε. Αστυνομικοί του τμήματος ασφαλείας Τούμπας Τριαδίας ξεκίνησαν άμεσα έρευνες και συνέλαβαν τους τρεις 15χρονους. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για σωματικές βλάβες. Βαγγέλη Κοκολάκος, ευχαριστούμε.